Ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, παρακαλώ. Κύριε Επίτροπε, το άρθρο 15 της Οδηγίας 115 του 2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ως ανώτατο όριο κράτησης των παρανόμως εισελθόντων αλλοδαπών τους 18 μήνες. Ωστόσο, με την γνωμοδότηση 44 του έτους 2014 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία επικυρώθηκε από τον αρμόδιο Υπουργό, συνάδελφό σας στην ελληνική κυβέρνηση, έγινε δεκτό πως σε περίπτωση κράτησης αλλοδαπού επί 18 συνολικά μήνες κατόπιν προηγούμενης απόφασης απέλασης του, τα αρμόδια όργανα δύναται να επιβάλλουν σε αυτόν το μέτρο, ακούστε, της υποχρεωτικής διαμονής στο χώρο κράτησης χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, επαόριστον. Ποια είναι η γνώμη σας για τη συμφωνία ή μη της πρακτικής αυτής των ελληνικών κρατικών αρχών προς το ενωσιακό δίκαιο και πώς σκοπεύετε να δράσετε αν και άλλα κράτη-μέλη στο μέλλον ενθουσιαστούν και ακολουθήσουν παρόμοιες πρακτικές? Ευχαριστώ, κύριε Χρυσόγονε. Δεν νομίζω ότι το ρήμα ενθουσιάζομαι πηγαίνει σε αυτή την περίπτωση, γιατί ακόμα και αν συμβεί αυτό, δεν νομίζω ότι τα κράτη τα κάνουν με ενθουσιασμό. Αναφερθήκατε στην περίπτωση της Ελλάδος. Λέω από την αρχή ότι η πρόθεσή μου, από την ώρα που κρίνει το Κοινοβούλιο ότι μπορώ να λάβω τη θέση, δεν θα είμαι εδώ ως Έλληνας Υπουργός. Τυχαίνει να έχω την ιδιότητα αυτή ακόμα, αλλά δεν μιλάω με αυτήν την ιδιότητα. Γι' αυτό και θα είμαι και πολύ ειλικρινής και σαφής και ευθύς στην απάντηση. Κράτηση μεταναστών πάνω από 18 μήνες απαγορεύεται. Γνωρίζετε όμως, γιατί είστε ένας εκ των πλέον διακεκριμένων Ελλήνων νομικών και συνταγματολόγων, ότι οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα. Δεν είναι αποφασιστικού χαρακτήρα. Είπατε ότι το δέχτηκε κάποιος υπουργός. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ αυτό δεν το ξέρω. Αλλά ανεξάρτητα αν το δέχτηκε, υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εδώ. Και πρέπει να το εξετάσουμε με άμεσο διάλογο, μιλάω πλέον από την πλευρά της Επιτροπής, με τις ελληνικές αρχές. Οι άνθρωποι αυτοί, κύριε Χρυσόγονε, και το υπονοείτε μέσα από την ερώτησή σας, δεν είναι εγκληματίες. Αλλά μετά το 18 μηνό τους, πρέπει να μπουν μέσα στην παραγωγή. Προσέξτε όμως, έχουμε δημιουργήσει με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη μια γκρίζα ζώνη. Και η γκρίζα ζώνη ενέχει ένα κίνδυνο για αυτούς τους ανθρώπους. Να είναι περισσότερο εκμεταλλεύσιμοι, επειδή ακριβώς είναι undocumented, κυκλοφορούν μέσα στις κοινωνίες μας και κάποιοι επιτίδη μπορούν να εκμεταλλευτούν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή την γκρίζα ζώνη πρέπει να την τελειώνουμε. Και ο μόνος τρόπος είναι αυτό που έχουμε πει κατά επανάληψη σήμερα, η δημιουργία όρων και προϋποθέσεων νόμιμης μετανάστευσης. Και το πακέτο του ασύλου απαντάει με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα από την ώρα που θα εφαρμοστεί από τον επόμενο Ιούνιο. Ο νέος Έλληνας Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος αναλαμβάνει το πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο της μετανάστευσης και των εσωτερικών υποθέσεων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την 1η Νοεμβρίου. Στη σημερινή του ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος Επίτροπος έδωσε υποσχέσεις για επανεξέταση των ετεροβαρών συμφωνιών του Δουβλίνου, με τις οποίες όλο το βάρος του μεταναστευτικού επιρρύπτεται στις χώρες του Μεσογειακού Νότου, χωρίς όμως να αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια νέα, ολοκληρωμένη και ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι οι χώρες τελικού προορισμού των μεταναστών θα πάψουν να κρύβονται από τις ευθύνες τους. Η ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να διεκδικεί τη χάραξη και εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής.